Μάνο, μας παρακολουθεί η Σοφία Παυλίδου. Δεν ξέρω πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε και τι να κάνουμε από εδώ και πέρα. Είμαι κι εγώ υπερβολικά μπερδεμένος για αυτήν την ιστορία. Υπερβολικά μπερδεμένος. Μάνο, η Σοφία Παυλίδου και η Βάσια Παναγοπούλου παρακολουθούν την εκπομπή αποκαλυπτικά αυτή την ώρα. Σε βλέπει. Είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή. Πες της αυτό που θα της έλεγες αν σήκωνες το τηλέφωνό σου. Θα δεχόμουν πολύ ευχαρίστως μια δημόσια συγγνώμη για τη διαπόμπευσή μου. Πολύ ευχαρίστως θα τη δεχόμουν. Όπως ζήτησες και εσύ συγγνώμη για το ατυχές περιστατικό. Όπως καταλαβαίνετε όμως δεν... Αρνούμε να δεχτώ και ότι η Σοφία Παυλίδου μετά τη δημόσια τοποθέτησή σου, γιατί ζήτησε συγγνώμη στη Face Κορδά, στην εκπομπή του πρωινού του Αντένα, ότι θα εμείνει στη θέση της. Αρνούμε να το δεχτώ και πιστεύω ότι άμεσα θα έχουμε εξελίξεις. Και ξέρετε και κάτι, θα χαρούμε ιδιαίτερα, δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα αυτή τη στιγμή από το κοινό το οποίο παρακολουθεί μία θεατρική παράσταση της κυρίας Παναγοπούλου, την οποία πρωταγωνιστείτε, να επιστρέψετε στις θέσεις σας και να λήξει το θέμα και να δείξουν όλοι... Το θέατρο δεν φταίει σε τίποτα. Ακριβώς. Είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει ο κόσμος. Είναι κρίμα. Δηλαδή και θα είμαι και εγώ στην πρώτη σειρά να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου. Είναι κρίμα να γίνονται όλα αυτά. Και για μένα και για την ίδια τη Σοφία. Μακάρι αύριο στην αυτή. Συγγνώμη για την έντασή μου, αλλά τώρα... δούμε να δίνουν τα χέρια. Αλεξάνδρα, ολοκληρώνοντας το Μάνο. Αυτό, ότι καταλαβαίνω, δεν θέλω να τον βλέπω και τόσο λυπημένο, βρε Μάνο, και όλα θα πάνε καλά, όλα θα βγουν. Έχω προσπαθήσει επανειλημμένα, Αλεξάνδρα, αυτά ξέρεις, τα γνωρίζεις. Έχω προσπαθήσει τόσες φορές. Το ξέρω και... Τόσες φορές έχω προσπαθήσει. Τι να λέμε. Δημόσια να λέμε αυτά που κάνουμε. Όχι. Εντάξει. Πιστεύω, κυρία Παναγοπούλου, επειδή είστε μια δικηγόρος και εσείς η οποία πάντα θέλετε να βρίσκετε τις λύσεις εκτός από τις αίθουσες των δικαστηρίων μεταξύ δύο ανθρώπων του πνεύματος. Ακριβώς. Ότι η κυρία Παυλίδου αυτή τη στιγμή και μετά ακόμα και από τη σημερινή τοποθέτηση του κύριου Παπαγιάννη δημόσια στην εκπομπή, ότι το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν και εκτός των άλλων να δείξουμε σεβασμό όλοι εσείς που πρωταγωνιστείτε στην παράσταση, πρώτον στις οικογένειες ο ένας του άλλου, γιατί τα παιδιά σας δεν φταίνε σε τίποτα, να φτάνουμε στα δικαστήρια και στο κοινό που παρακολουθεί την παράσταση. Και θεωρώ ανεπίτρεπτο, ανεξάρτητα αν υπάρχει το οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα, να μην μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο πολιτισμού για έναν άνθρωπο που ακόμα και να παραφέρθηκε... Παρ' όλα αυτά, κύριε Φουρτιώτη, με συγχωρείτε να σας διακόψω. Με συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως, κύριε. Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα η επαγγελματική μου πορεία. Ανεπανόρθωτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς αλλιώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η ιστορία αν δεν υπάρξει μια πράξη μεταμέλειας από την άλλη μεριά. Ανεπανόρθωτα, ποιος μπορεί να υπολογίσει το μέλλον το δικό μου στο χώρο μου, στο θέατρο που τόσο αγαπάω. Και δεν έχετε δώσει και ποτέ δικαίωμα τόσα χρόνια. Βγήκανε κάποιες εντυπώσεις. Αυτά πρέπει όλα με θάρρος ψυχής να βγει η άλλη μεριά και να τα μαζέψει. Συγγνώμη παρεμβαίνω, συγγνώμη για να μην πειραματικά. Κύριε Παπαγιάννη, με όλο το σεβασμό, αν είχατε τοποθετηθεί όμως από την Κυριακή το πρωί που υπήρχε μια δημόσια δήλωση της κυρίας Παυλίδου, θα είχατε λήξει... Εσείς όπως με βλέπετε, νιώθετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λύνει τέτοια πράγματα δημόσια. Όχι, το σέβομαι αυτό. Μπορεί να το επιβιώσει και ο κύριος Φουρτιώτης. Ήμασταν 2 ώρες στο τηλέφωνο με τον κύριο Φουρτιώτη για να μπορέσω να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Οφείλω όμως και εγώ να το πω. Δεν αυτό, λύνω γιατί... θέματα δημόσια. Ναι. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτό είναι προτέρημα κάποιων άλλων ανθρώπων. Εγώ δυστυχώς δεν έχω αυτό το προτέρημα. Το κάνατε όμως. Δεν μπορώ να γίνω δημόσια. Κυρία Σκορδά, αυτό σας λέω. Αν τι είπε η κυρία Ελικιανόπουλου. Λέω ότι από τη στιγμή που πήρε δημοσιότητα η όλη υπόθεση. Αυτό θέλω να πω. Θα έπρεπε και εκείνος να έχει αντιδράσει αντίστοιχα από την πρώτη στιγμή. Όχι, όταν χωρίζει ένα χώρο του αλόγου, εγώ δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Με συγχωρείτε. Διότι εμείς είχαμε μία καταγγελία και μαρτυρίες. Δεν μιλήσαμε έτσι αόριστα. Δεχόμαστε όμως ότι ένας άνθρωπος θέλει να λύσει το όποιο περιστατικό προσωπικό, όχι δια του τύπου, αλλά προσωπικά και συναδελφικά, όπως θα το λύναμε αν είχαμε τσακωθεί προσωπικά εγώ με την Αλεξάνδρα, για παράδειγμα. Και να έμενε εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε, γιατί ο κύριος Παπαγιάννης σέβεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Και οφείλω να το πω αυτό, γιατί σε όλους τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια, μέλη πάντα στις συνεντεύξεις, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη κύριε Παπαγιάννη, είστε αξιοπρεπέστατος και πάντα με το χαμόγελο στους συναδέλφους για τον επαγγελματικό σας τομέα. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι και όλη η Ελλάδα. Και πιστέψτε με, η κοινή γνώμη είναι μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους, κυρία Παναγωπούλου και σε εσάς. Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις άμεσα και εσάς κύριε Παπαγιάννη. Νάσο, κυρία Λικερδοπούλου, θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.